Penny, I'm made in China. Coco Gota. Δεν ξέρεις τα σε ευρώ. Ήμουν παιδί να είναι μελόν, παιδιά που δεν εφάκα. Αν άρτε μάτω που χρωστεί κι απόσυνα πληρώσει. Ως που μια μέρα είναι εδώ καρμάνω σε μια τάκα. Η ζωή μας είναι σαν το ποτάμι, που βουνά παιδιά δεν σπερνά. Τα νερά μια είναι νησί καλάμι, μια σηκώνουν το κύμα ψηλά. Πώς να προλάβω μια ή? Μια άλλα είσαι έξτρα λάξη. Εσπούδασα φιλόλογος που γνώρισα τον κόκον. Τάκα μου εσύ. Oh. Και έναν παλάτι χτίσαμε με δάνεια και τόπον. Η ζωή μας είναι σαν το ποτάμι που βουνά παιδιά δεν σπερνά. Τα νερά μια είναι νησί καλάμι, μια σηκώνουν το κύμα ψηλά. Εγώ θέλω τον μπάμπο μου, την αγαπά μου πά. Σε πάρε του το χώρο και το τσιγύρες και το λάθος. Χαλαρά τα γέννη μου. Εγώ είναι να πάω. Μα φεύγεις, Μάικ μου, πού είναι να πάεις? Είναι να πάω στο φυλάκιο για να αποχαιρετήσω τους φίλους μου, γιατί όπου και να είσαι, θα σαλπάρω για τα ξένα. Άντε ρε, Μάικ μου, με μου λέλεις έτσι. Και να με κάνεις να βάλω τα κλάματα. Όχι, γιαγιά, όχι, μην κλάψεις. Μόνο να μου κουνήσεις το μαντήλι την ώρα του αποχαιρετισμού. Άντε ρε, Μάικ, στην Αθήνα τα πας, όχι στον Άρη. Ναι, αλλά μπορεί να πάω στο πεδίο του Άρεως. Γιατί η ξενιτιά είναι ξενιτιά, Ευελίνα μου. Και η άδεια τσέπη είναι άδεια τσέπη, γιαγιά μου. Μάνα μου, το μωρό μου, κι άλλο πως αφήκα μου το πάλι απέντερο. Ναι, ναι, αλλά εγώ πάλι αγαπώ σας. Εξάλλου δεν είναι τα χρήματα που φέρνουν την ευτυχία. Θα σου δώσω εγώ, αγάπη μου. Πόσα θέλεις, μάνα μου? Δώσ' μου όσα θέλεις, γιαγιά, εντάξει. Έλα, αγάπη μου, ένα δεκάλεπτο. Όχι, γιαγιά, δεν θα το πάρω. Γιατί? Μπορεί να το φυλάς για τα γεράματα σου. Μα ποια γεράματα, γιώκα μου, είμαι νέα ακόμα. Έλα, πιάστα. Όχι, γιαγιά, δεν θέλω να σου το στερήσω. Προτιμώ να πεινάσω εγώ. Ποτέ να σε αφήσει η γιαγιά σου να πεινάσεις, αγαπή μου. Θα σου δώσω τζέλα. Έλα, αγαπή μου. Πάρε ελόνα δεκάλυρο. Αχ, Μάικ, δεν θα μεγαλώσεις ποτέ. Φυσικά, πώς θα μεγαλώσω, Ευελίνα. Όταν δεν έχω λεφτά να φάω, πώς θα μεγαλώσω. Εσύ δίκιο, μόρι το μόρι. Θα σου δώσω κι άλλο, αγάπη μου. Έλα, πάρε ελόνα 20 λίρα. 20, 30, 40. Τώρα μάλιστα. Τα μονόλυρα, πεντόλυρα και πούντα. Α, έχτισες πολύ ωραίο σπίτι, Μάρο μου. Μπράβο, μπράβο. Μα μια νοκιάλα με στη χρωστά στη ζωή, ο Θεός. Έχεις και μεγάλη αυλή. Γιατί δεν παίρνεις ένα σκυλάκι? Όχι, αγάπη μου, κάνουμε το τύπο βουρό όλη μέρα. Δεν χρειάζομαι άλλα ζώα. Μαμά, θέλω να σου πω. Α, εδώ το πιο χαϊδεμένο μου. Συγγνώμη, διακόπτω. Αυτός πρέπει να είναι ο γιος σου. Ναι. Ανήκει στα κατοικίδια ζώα. Τι κάνεις, χρυσέ μου? Εγώ. Όπως το είπες, χρυσός. Μα στοιχίζει το βάρος του σε χρυσάφι. Είμαι μια χαρά. Σπουδάζω δημοσιογράφος. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Εσύ πρέπει να γίνεις από τους καλούς. Με μαμά φιλόλογο θα πρέπει να χειρίζεσαι τη γλώσσα πολύ καλά. Ω, ιδίως όταν θέλει να ζητήσει χρήματα. Συγγνώμη, αλλά εγώ πρέπει να φύγω. Πού να πες, αγάπη μου, τώρα έρθει σπίτι. Από την ημέρα που ήρθε από την Αθήνα, όλη μέρα γυρίζει. Ναι, ναι, είμαι υπερκινητικός. Α, μου θυμίζει το λάπι μου. Ο γιος σας, α? Ο σκύλος μου. Λάμπη, πού είσαι? Πες μου γιατί έσπασαν τα νεύρα μου, Λάμπη. Πες μου πού είσαι για να με σου πω, ρε, Λάμπη. Διότι από και πόσο είναι να μας ακούσει ο Αρχάγγελος, ρε Λάμπη! Ρε Νικόλα! Ακού! Ρε Νικόλα! Άντε πάλε, πούντον! Παραγιά μου, είναι και να φάντος, α! Πάμπη, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πάμε να τους το πούμε! Ωε ρε μάνα μου, καρτέρα, μην μου δες κουρτίστη, μάνα σου είστε δε σωμάτη κελέ μου τώρα! Ρε παππού! Παππού! Εμένα με συγχωρείτε, φεύγω. Χαιρετισμού στο σκύλο σας και πέστε του να βλέπει τηλεόραση, θα με δει σύντομα να παίρνω συνεντεύξεις. Μάμα, να σου πω δύο λεπτά. Όχι, αγάπη μου, πριν μια ώρα σου έδωσε 20 λίρο. Είπα εγώ ότι θέλω 20 λίρο. Ακριβώς για να με μπεις.
Είδατε πώς μου κάνει σαν του σκύλου. Α, τόσο καλά περνάς. Εγώ το λάπι μου τον έχω στα όπα όπα. Ακούεις, ακούεις. Θέλετε να με πιάσει ένα γιωτό. Πάρ' το, Νίνα μου. Άμα τον ταΐζεις καλά, του δίνεις και έναν 20 λίρο την ημέρα, μπορεί να σου σούσει και τον ούρον του. Ηρέμησε ρε Πάμπο. Να βρεθεί γε μου. Έτσι ευελώνησε να χαθεί. Τέλος πάντων, έχει καμιά εξέλιξη, μια να φτιάξω τηλέφωνο και δεν μας, α. Άντε, άντε, γεια. Επέ μας τώρα, πως έχασε το τσεντίν του. Σε έναν κόρη μόνο σου παστάριάκι. Ό,τι άλλον κι αν εχάθηκε, ναι, είναι σοβαρό. Ναι. Κι αν εχάθη είναι άνθρωπος. Ποιος. Ο γερό Νικόλας. Είδες που ήταν κι αμέσως στο πλυντήριο με τον παμπό μας. Ε. Ξαφανίστη. Πε, ήταν που ήταν χαμένος, τώρα χάθηκε τέλεια. Λοιπόν, αύριο θα κάνω διαγώνισμα στο τμήμα σου. Να τους κάνεις, αγάπη μου, μόνο εγώ να απογοητεύομαι. Τι, δεν γράφουν ούτε στα ελληνικά. Μ' αρέσει και που παραξενεύεσαι. Άμα διαβάσεις τις εκθέσεις τους, θα θέλεις να χτυπιέσαι. Αχ, μα η ελληνική είναι η μητρική τους. Θα έπρεπε να είχαν έμφυτο το γλωσσικό αισθητήριο. Το είχαν, αλλά δεν το επόντιζαν και ξεράθηκε. Γιώργο μου, ήρθες. Μα γιατί σε κατάχλωμος, έγινε κάτι. Ελπίζω να μην σε ταλαιπώρησε ο Λάπη. Όλα είμαι, να πω καθόλου. Μα πού είναι. Πήγαινε ένα περίπατο και θα έρθει, ελπίζω. Όχι, στην αυλή, Γιώργο, έχω απλωμένα ρούχα. Δεν είναι στην αυλή, αγαπή μου. Τότε πού στο δρόμο, αχ, θα τον πατήσει κανένα αυτοκίνητο, Λάπη! Ναι, μην το φωνάζετε, θα σας ακουσεί, είναι μακριά, πρέπει να είναι μακριά. Γιατί? Ποντά τον έβρετε, ρωτάτε το. Λοιπόν, ψύχρεμα. Θα μπούμε μέσα και θα τους το πούμε. Ναι, αλλά όχι που δάμε, πάμε που γύρω μου Μάρκο. Γιατί? Έχεις δυο πόρτες που γερμανά, αν πούμε που είναι μια και αν με βουρήσουν, αυκού που είναι άλλη. Ρε Σταυρού, που λάλη να εξαφανιστεί ο γερός. Το επίεν καμιά γενέκα για μέσα στο πλυντήριο και πιάσε την πουτά πίσω. Λαλείς ρε. Κάμνεις ότι δεν καταλάβεις. Ούλοι οι αρσενικοί των ίδιων καπνό φουμάρετε. Άμα δείτε φουστάνιν, κάμνετε όπως τους πελούς. Κόρη μου, και πότε θέλεις να κάνουμε σαν τους πελούς, άμα θεωρούμε μπαντελόνι. Α, δηλαδή παραδέχεσαι το ότι βουράστες γενέτσες που τάπησον. Ναι ρε, βούρα βούρα, έλυσαν τα παπούτσια μου. Δεν το πιστεύω πώς μου συμβαίνει αυτό το πράγμα. Μη κλαίεις και μην παραπονιέσαι και μην μου μαραζώνεις, σε παρακαλώ. Κυρία Νίνα, θα κάνω τη γη πηγή και θα τον έβρω. Άτι, Γιώργο, έκαμε στα θάλασσα και τραπέζες μου το Άγιος Φανούριος. Βρε Μάρο μου, επιέναμε περίπατον αγάπη μου και στα καλά καθούμενα κόπηκε του βούρου, ήταν που θέλει να κάνει. Εβούρουν το, που πίσω, αλλά ήταν όπως την βολή. Πρέπει να τον κρατάς σφιχτά, Γιώργο μου, ξένο σκύλο. Τώρα, τώρα θα είναι πολύ δυστυχισμένο το μωρό μου. Αχ, δεν το ξέρετε εσείς το Λάπη, ο Λάπης είναι πολύ ευαίσθητος. Και πολύ ανασφαλής, άξτε μου, τον έχω ικανό να κάνει καμιά τρέλα. Τρέλα. Δηλαδή να κρεμαστεί που το λουρίν του, κυρία Νίνα. Αχ, τι παξίλα, Χριστιανέ μου. Να χτυπήσω, να μου, βέβαια. Έκαμε ένα black humor, Μάρο. Ναι, είναι η ώρα του black humor τώρα, Γιώργο. Τούτο μας εμάρανε. Έλα, έλα. Γεια σου, γιαγιά. Καλώς το μωρό μου. Ω, εσύ είτε που γυρεύκεις σπίτι έτσι ώρα. Όχι, εγώ ήρθα έτσι για να. Ρε Μπέμπο, μην μου πεις ότι άφησες τον Νικόλα μόνο του στο πλυντήριο. Τι φοβάσαι, κυρία Τότο, ότι τα χατί. Να μην έρκεψει τα γνωστά του, μάνα μου. Να κολλά τη μια πελάτη σε και τη άλλη. Τι τον άφησες, ρε Μπέμπο, μόνο του. Να σου πω την αλήθεια, γιαγιά. Ναι, να μου την πει. Βουλιάζει το άλλη φορά. Χάθηκε το σκυλί, τώρα θα κλαίει το παιδί. Θα φωνάζει το παιδί, θα κλαίει ο σύζυγος. Ζω να μην κλαίσουν και να φωνάζουν και οι δυο μαζί, κυρία μου. Κύριε Τάκο, μπορεί να είστε η αιτία για μια οικογενειακή τραγωδία. Κυρία Νίνα, ηρέμησε, σε παρακαλώ. Θα επιληφθώ εγώ προσωπικώς του θέματος. Για όνομα του Θεού. Θα πάω στα κανάλια, θα πάω στο σταθμό, θα πάω φάω τους τόπους. Αλλά τον Λάμπι, τον Μπάμπι, τον Λάμπι. Όχι, θα τον έβρω. Λάμπι, ναι, και αν τον βρείτε νεκρό, πατημένο από κάποιο λεωφορείο. Αν τον έβρω πατημένο που είναι φορείο, θα του δώσω το φιλί της ζωής. Και αν δεν αναστηθεί. Αν δεν αναστηθεί, αυτό είναι, αν δεν αναστηθεί. Έκανε 40, κυρία Νίνα μου. Γεια σου με το κλάμα της. Ορίστε.
Εσύ τόση ώρα που τηλεφωνώ στη συνεργείο και δεν μου απάντα. Γιαγιά, ο παππούς δεν είναι στο συνεργείο. Πάπη, πρέπει να της το πούμε. Εμέ μου πεις ότι έφυγε με καμιά ξένη. Οίστετε. Δηλαδή, γιαγιά, ο παππούς απλώς εχάθηκε. Εχάθηκε. Άτε πάλι. Έφυγε μου και δεν τον επειραδίσει. Μάρο μου! Μάρο μου, εχάθηκε, πάλι! Εχάθηκε! Μα πότε το μάθες, τότε μου, μα είναι περίμενα να ζήσεις τόση ευαισθησία, μάνα μου για τα ζώα. Ζώνη είσαι και φέρνεις, άκουσες! Κυρία μου, με συγκινεί η ευαισθησία σας. Τι θα κάνουμε, Τι θα κάνουμε, ελπίζω να μην τον έχει πατήσει για ένα λεωφορείο. Δάκα τη γλώσσα σου, καλέ! Εντάξει, αγαπή μου, την ακάζω τη γλώσσα μου, αλλά θα πάω να τον αφαίρω και στην αστυνομία τότε. Και θα το ανακοινώσουμε και από την εκπομπή της Πέννης. Τέλος. Ταράξετε καλέ μου να πάμε να τον έβρουμε. Μπορεί να καστερώ εγώ από τους άλλους. Για όνομα του Θεού, γιατί το συναγωνιόν ή τότε για το σύλλος. Σιγά μαμά, πρόσεχε. Χαθήκατε στο γυρευκό σας. Δεν είμαστε καλά, δεν έχουμε μυαλό. Είμαστε αρρωστοί με το rock and roll. Πληθωρισμός του κόστους μάλλον. Γυναίκα, έπιαμε τηλέφωνο ο χαμπάκης μας. Ήβραν τον τελίγα. Δόξα σοι ο Θεός, πού ήταν τόσες ώρες. Ένα θύμα του. Ευτυχώς που επί εμπάσα κακό και εμπειράζει. Ναι, αλλά ακόμα έχουν τα βαμμένα μαύρα οι συμπεθέροι μας. Γιατί? Ο συμπεθέρος ο Τάκος έχασε το σύλλο μια συναδέλφης σας τη συμπεθεράς επί να τον πάρει βόλτα και έφυγε του. Να του πεις να με μαραζώνει, Σιόρ. Έτω να του δώκουμε έναν που τα σιλούθκια που γέννησε είναι η σιλού της κουμέρας της πραξούς. Σταύρου, τούτος δεν είναι ο πιο σύλλος, κόρη μου. Τόσο σύλλος ακριβώς, ράτσας. Κι εγώ ράτσας είμαι. Γι' αυτό να με προσέχεις. Ναι, ράτσας. Εσύ είναι λιγός σύλλος που είσαι. Να μιλήσει κιόλας το πούτολ. Πολύ αγαπημένοι μου θαυμαστές, και πάλι μαζί μου έχω τον εκλεκτό μου πατέρα Γιώργο Τάκο. Όχι σαν επιχειρηματία, όχι σαν κτηματοπεσίτη, αλλά σαν κάποιο που έχασε ένα αγαπημένο πλάσμα. Το Λάπι. Ο Λάπις είναι ο σκύλος της κυρίας Νίνας. Η κυρία Νίνα είναι συναδελφίσσα της κυρίας Τάκας μου. Ένας πολύ γλυκός άνθρωπος με ένα πολύ γλυκό σκύλο. Ναι, μάνα μου. Ο Λάπης όμως έκοψε λάσπη και γι' αυτό παρακαλώ τον Λάπη, αν μας ακούει, να μας πάρει αμέσως τηλέφωνο. Επίσης, αν κάποιος από εσάς είδε κάπου τον Λάπη, να επικοινωνήσει μαζί μας. Ναι, πρέπει να περιγράψουμε το σύλλον όμως, φαίνει μου. Σωστά. Πώς είναι πατέρα ο Λάπης? Ο Λάπης, κυρίες και κύριοι και παιδί μου, είναι ψηλός σύλλος, ξαθός, φανίσιμος σύλλος μπορώ να πω. Φανίσιμος με τρόπους, δηλαδή υπάρχει περίπτωση να τον δείτε, να πάτε να τον πιάσετε και να με τσούρουμε μούρου. Δεν έχει έτσι πράγματα. Είναι ήσυχος σύλλος και έχει μία ανεγιά δαμέ. Να δείξουμε φωτογραφία του σκύλου. Ναι, μάνα, βέβαια. Ιδού ο εξαφανιστής, κυρίες και κύριοι. Παρακαλώ, ένα κοντινό πλάνο στη φωτογραφία του σκύλου. Α! Είναι η γιαγιά του, την παπά! Ού, Παναγία, με συγχαιστήκαμε. Καλά, εντάξει. Επειδή έχουν την ίδια φωτογένεια, περίμενα. Και ποιο ήταν ράτι. Εδώ και οι δύο καυγίζουν, αλλά δεν δαγκώνουν. Πάμε σε διαφημίσεις. Τι να κάνω, τι να κάνω, έμεινα εδώ με σταυρωμένα τα χέρια. Εξισταύρωστα, αγάπη μου. Να σου φέρω το σμιλίν της μάμας μου να αποσχολιέσαι. Μάρο μου, δεν είναι ώρα για αστεία, ειλικρινά. Μην ανησυχείτε, κυρία Νίνα, αφού είπαμε να ανέλαβε η αστυνομία. Ανέλαβε η αστυνομία, ανέλαβε η αστυνομία, αλλά πού την αστυνομία. Άκου τον, τούτα σένα. Άντε, μητέρα, ανοίξει. Πώς τον είπαμε τον ξαδελφό σου? Τάκης. Τάκης Λαπόρτος, όμως. Χαιρετίζομαι. Αργήσατε, κύριε Λαπόρτε. Και ο χρόνος μπορεί να αποβεί μοιραίος για το Λάπι. Αν τον προλάβει νύχτα, δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει. Με φουάστε, δεν παθαίνει τίποτα. Εμάς ο χάρος μας είναι κάθε νύχτα που κοιμάται έξω και μια χαρά. Μάρο μου, διαθέτει και γαϊδούρι είναι αυλή σου. Όχι, αγάπη μου, γαϊδούρι διαθέτει το σπίτι μου. Ναι, με τα γαϊδούρια τα άλλα, γαϊδαρέ μου. Παππού, μα πού έπινε και χάθηκες πάλι? Ξέχασα.
Μα γιατί ξηγάμισε έτσι πολλά? Διότι έτσι το συμφέρει, αγάπη μου. Να δούμε ποιο φουστάν είναι βούρα από πίσω. Τότε με αδικείς, αφού το ξέρεις πως είμαι πιστός σαν σκύλος. Είδαμε και τους σκύλους τα χαΐρκα τους. Το σκυλάκι. Πατέρα, να δώσουμε τα στοιχεία του ζώου, σε παρακαλώ. Ναι, παιδί μου. Κυρίες και κύριοι, το όνομα του σκύλου είναι Λάπης. Λάπης, αλλά αν του φωνάξετε και άτσουπι, δεν υπάρχει πρόβλημα, θα σας ακούσει. Δεν έχει επίθετο και ο αριθμός εγγραφής του είναι CY6534. CY6534. Είναι παλιό μοντέλο. Το νούμερό του θα το βρείτε αναγραμμένο σε ειδικό τατουάζ μέσα στο αυτάκι του. Όχι για αυτάκι, όχι για αυτάκι, να ρωτήσει ο κόσμος. Έχει κάτι αυτάρες τόσες. Υπάρχει αμοιβή σε αυτόν που θα βρει τον σκύλο πατέρα μου? Βέβαια, παιδί μου, 300 λίρες όπως το κουτούζι που θα προσφέρει η κυρία Νίνα σε όποιον έβρει το σκυλάκι. 300 λίρες από την κυρία Νίνα. Επίσης, η Τάκος Μιερόπιας θα προσφέρει δωρεάν ξενάγηση σε όποιον έβρει το σκυλάκι σε 10 οικόπεδα της επαρχίας Λευκοσίας. Και μία φωτογραφία της Πέννης Τάκου με special αφιέρωση. Και ο τυχερός που θα έβρει το σύλλον για να αγοράσει το οικόπεδο, το ξυχόρτισμα θα το προσφέρει πάλι η Τάκος Μιερόπιας. Καλά, πατέρα. Αν κάποιος αγοράσει οικόπεδο των 100.000 λιρών, η προσφορά θα είναι μόνο ένα ξυχόρτισμα? Για αγορά άνω των 100.000 λιρών, φυτεύομαι και δύο οκτωβρούδες και μία μικρή φινικούδα. Λοιπόν, ανακεφαλαιώνουμε. Όνομα Λάπης. Ηλικία 5 ετών. Αριθμός εγγραφής CY6534. Νούμερο κυκλοφορίας 98889. Ασφάλεια έχει? Φυσικά, είναι πανάκριβο σκύλος. Καλύπτησες και έναν τρίτο? Μητέρα, σκύλος, δεν είναι αυτοκίνητο. Το ξέρω. Χιούμορ έκαμα, δεν το πήρες είδηση. Πήρα το είδηση, αλλά η κοπέλα θα με βουτυχώνει στο πέθος. Και εμείς δεν παίρνουμε πολύ καλά τον τελευταίο καιρό, αλλά διατηρούμε το χιούμορ μας. Θα μου το βρείτε το μωρό μου. Μην ανησυχείτε, κυρία μου, και η υπόθεση βρίσκεται στα χέρια της αστυνομικής δύναμης Κύπρου. Είναι γι' αυτό που ανησυχεί. Κυρία Μάρο, σε παρακαλώ. Η αστυνομία πάντα βρίσκεται στο πλευρό του πολίτη. Λοιπόν, κυρία μου, τι εφορούσε ο εξαφανιστής την τελευταία φορά που τον είδατε? Πορτοκαλί μπαντελόν είναι κεριέ που κάνεις, ωραία τα κυσίντια μανί για πάνω. Κατάλαβες γιατί ανησυχώ? Θα σου αγοράσω ένα σκυλάκι. Λοιπόν, είναι η τελευταία φορά που σου το λέω. Δεν πρόκειται να ξαναταράξεις που δίπλα μου. Γιατί είμαστε τίποτε αυτοκόλλητοι? Τούτο που σου λέω, α. Εγώ να σου γελώ και να φεύγω. Τόλμα και θα δεις. Γεια! Είσαστε μεγάλοι! Δεν ξέρετε ότι δεν πρέπει να τσακώνεστε μπροστά στα μωρά! Γιατί? Δημιουργάτε μας ψυχολογικά προβλήματα και γινόμαστε επιθετικοί! Πώς σου φαίνεστε? Εντάξει, κυρία Νίνα μας, ανακοινώσαμε το από την εκπομπή της Πέννης μας. Θα το δει πάρα πολύς κόσμος, μην ανησυχείς. Α, έχει μεγάλη τηλεθέαση, είναι η εκπομπή της κόρης σας. Να μένε εσύ 0.003%. Κατάλαβα. Η κατάσταση είναι άκρος απελπιστική. Και πολύ φοβάμαι να γίνει ακόμη περισσότερο. Γιατί ρε? Γιατί είναι αναγκαστό λαμπορτόρ, κυρία. Φίλε λαμπορτό, να ζήσουμε τα δευτέρκα μας πάλι. Μα γιατί είναι λαμπορτάρι στη γυναίκα, δεν κατάλαβα. Γιατί έχει τόση ώρα, κυρία Μαρό, όπως το σκύλο της αδέσποτων έξω να γυρίζει. Ο σκύλος μου δεν είναι καθόλου αδέσποτος και άδεια έχει και νούμερο. Και επειδή έχει άδεια και νούμερο, κυρία, δηλαδή δεν έχει μάσελα να κάνει τον κόσμο. Ο σκύλος μου δεν δαγκώνει και να μου κάνει συχάρι. Γιατί? Βετζετάρια, ρε, τρώει μόνο σαλάτα. Ναι, ίδια. Αλήθεια! Ναι, είμαι στην οδό Δημοκρατία 43 σε μια φίλη. Ναι, σας περιμένω. Ευχαριστώ. Ποιος έρχεται? Ο Λάπης μου βρέθηκε. Έπιασε τηλέφωνο. Ο Λάπης, να στέλνει και μηνύματα. Εφορούσα την εκπομπή της Πέννης. Καλά κι αρέσκει σου, άλλο μου μια τσόφτα είναι λάλη. Ηρακλούδη μου, καμνείς μου κανέναν καφέ? Βρε κανέναν άντρα να σου κάνει τα χατήρκα σου. Γιατί εσύ να μπού είσαι? Ένα θυμάσαι να μου με είπες πριν. Πού τον? Χάιστε σπελάρες και θέλω πολλά έναν καφέ. Κι εγώ θέλω μια γυναίκα να με σεβέται. Ωξά μια γυναίκα που να σε αγαπά. Συνήπω αγαπά σεβέται κιόλας.
Ηρακλή, εμένα δηλαδή που με είπε λικόσιλον, εν έπρεπε να μου κακοφανεί. Άλλον το λικόσιλον, κυρία Σταυρού, και άλλον το πούτολ. Γιατί? Γιατί το πούτολ είναι ένα σιλούι μυτσί κακομάζαλο. Ενώ το λικόσιλον είναι μεγάλο χτίνο. Σαν εμένα δηλαδή. Έλα, λάθο. Έλα να δει τη μάμα. Έτσι, μαμά. Μητέρα, θα το ξαναβώ. Ποιο? Ότι μου κάνεις σαν του Σίλου. Μακάρι να μου έκαμεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου τον φέρατε. Εσύ με ευχαριστάς. Λέω δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένος. Άντε! Πάρα πολλά μηνύματα έχω πάρει από τους θαυμαστές μου που με συγχαίρουν για τους πρόσφατους αραβόνες μου. Θέλω να σας βεβαιώσω πως η Περιτάκου θα νίκει πάντα στο λαό της. Ο Πάμπης μου, ούψα, κατά φωνήν, μισό λεπτά. Εμπρός. Άντε, Ηρακλή μου, έλα, έκανα καφέ για τους σκιό μας. Θέλεις να με καλοπιάσεις για να τα σάσεις. Ηρακλή, ένα το πγήσω ξανά στο λούσο που πάνω. Τόλμα να μου το λούσεις και κανονίζωσε. Τώρα μου ευρέζει το χτίνο. Αλήθεια! Ο κοινωνικός συντάκτης της εκπομπής μας μόλις με πληροφορεί πως το χτίνο έχει ανεβρεθεί. Τα φιλιά μου σε όλα τα χτίνη του κόσμου. Σας αγαπώ. Παρακαλώ, κυρία Νίνα, ψύχρεμα, μάνα μου. Ψύχρεμα και πολιτισμένα. Μάνα μου, ζητάει και τα ρέστα. Κυρία, από πότε φωνάζω το κοροσύλλο, σαν πήγε στην αυλή μου, έφτιαξε τον κάτω μου, παραπλάνησε τη σύλλα μου. Να μην του κουνούσε την ουρά της, να μην την παραπλανούσε. Να τη δίσουμε να μην την κουνάει. Φίλε μου, να σου πω κάτι, πάντως, να σου πω ότι έλεξα το και δεν υπάρχει πρόστιμο για κούνημα ουράς σκύλας. Αδέρφη, ο έρωτας είναι συλλογική. Είδεν το ερωτευτικάση. Έτσι τι μαθαίνουμε, όλοι. Έρωσαν ή κατεμάχαν. Ναι, αλλά τώρα που είναι ξεκολλά από δίπλα του, εγώ πώς να την πάρω σπίτι. Να της έδινε σωστή ανατροφή για να μην τρέχει ξοπίσω από κάθε εμφανισίμο σκύλο που βλέπει. Ήβρα τη λύση. Να τους παντρέψουμε, να τελειώνουμε. Έτσι. Σαν θέλει νύχθη και ο γαμπρός μου, δεν να έχει ο μάστρος της σκύλας. Σιγά να μην διασταυρώσω εγώ το σκύλο μου με μια σκύλα του δρόμου. Δεν τον είπες του για τη σκύλα μου. Βλέπεις εδώ κανένα άλλο ζώο προϊόν διασταύρωσης. Θα σου κάνω μήνυση για λίβελ. Σας παρακαλώ. Άντε, τελείωσε το τμήμα. Μάρο μου, σου αφήνω το λάπι μέχρι να ξεμπερδέψω με αυτή την ιστορία. Εγώ τη Λούζη είναι έξω στην αυλή να την προσέχετε. Οκ. Άντε, σας παρακαλώ. Να γνωριστούν καλύτερα τη Σίλη, ναι. See you. Έτσι. Έλα ρε λάπι. Έλα πει, έλα εδώ. Μπράβο ρε λαμπή. Εντάκα, υιοθετούμε τα μάνα μου. Πολλά καλή ιδέα. Πόσα χτυνάμε στον το σπίτι Γιώργο μου. Τι μέρα έχει σημερινή Γιώργο μου. Τέλειωσε όμορφο όμως μάνα. Ναι, έπιασε ο καθένας το σύλλο του και πήρες το καλό. Είδες την ταξίπνη ιδέα αν είχα για να ξεκολλήσω η σύλλα του τύπου που το σύλλο της κυρίας Νίνας. Τι ιδέα, Γιώργο μου, που έδωσες και ο κιλά κρέας βοδινών του σύλλου, καθόλου εξυπνή ιδέα. Αύριο πρέπει να πω στο χασάπιν πάλι. Πού εγκατάληξαν όμως αυτός ο έρωτας, ρε Μάρο. Είδες την κοκόνα, πούλησαν το για δυο κιλά κρέας. Έτσι ας είναι στις γυναίκες. Παραδόπιστες. Ναι, καταλάβα, Γιώργο, τώρα τούτο λαλιστό για μένα. Ξέρω εγώ, Μαρό. Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Αγάπη μου, εγώ ποτέ δεν θα σε πουλούσα για δυο κιλά κρέας. Αγάπη. Τώρα για ολόκληρο το χτινό μπορεί. Επιτέλους μόνοι. Επιθύμησα σε ρε Πελονοχή, ημέρα να σε δω. Κι εγώ επιθύμησα σε αγάπη μου. Ευτυχώς σε πρόλαβα σας πριν κοιμηθείτε. Μα και πρέπει να χτυπήσεις. Sorry, αλλά πρέπει να σας προλάβω πριν κοιμηθείτε. Δεν πιστεύω κάτω έψε η μάνα στο τσακρέτ να μου κάνουμε. Όχι. Ήταν να με αποχαιρετήσετε γιατί φεύγω το πρωί. Μάνα μου, φόβο μου, έλα να σε φιλήσω. Απούλα μου. Συγχωρή, αλλά εγώ νιώ να σε φιλήσω, α. Και τώρα θέλεις να πιστέψω ότι δεν θυμάσαι που επί έτσι φαραντζίστηκες. Μην πιστέψεις. Εγώ πάντως είπα σου την αλήθεια. Να δούμε συνταρκαταγώ για επί έτσι να τιμίες έκαμες.
Εγώ είμαι ο άντρας ο σωστός, ο έξυπνος, ο πρόστιχος, ο γοητευτικός και είμαι και μονογαμικός. Είμαι ο τέλειος άντρας. Και χάρηνε μου το. Είσαι ένας Άγιος. Βέβαια. Με όσα τράβεσα μαζί σου, είμαι εκεί που τον Άγιο. Είμαι ο σιωμάρτυρας. Παιδιά, μαλακόν το κρεβάτι σας, α. Ρε, με φτάσαι ξέχτες μόνος σου, ρε. Όχι, μόνος μου, ήρθα, άνοιξα η πόρτα και μπήκα μέσα. Φεύγει και ο Μάικ αύριο. Αυξηρώσει ο σπίτι παρεμάρου. Ναι, σε κάπου τον είδε το σπίτι, το χορκοήρι. Να φανεί ο τόπος του παρέα μου. Ναι, ως γεγονός, να μείνει και τίποτε μέσα στο ψυγείο, να χαλάσει να το πετάξω. Με την πεθαρά μου να μπαινοφκένει, με να ανησυχείς και χαλά τίποτε μέσα στο ψυγείο. Γιώργο, σταματά τις μπιχτές για τη μάμα μου, σε παρακαλώ να μην τα χαλάσουμε εμείς. Εγώ και εσύ, ποτέ. Εξάλλου δεν μπορείς να ζήσεις δίχα μου, μπορείς. Γιατί εσύ μπορείς. Εγώ δεν ζω χωρίς εσένα. Ιδίως τώρα που να μου κάμισε τον Αβραμί μου. Γιώργο! Ο Σολομό μου θέλω. Σταμάτα! Δεν ζω χωρίς εσένα ούτε Μάικ, είμαι ερωτευμένη μαζί σου, λαλή μου. Τι να σου κάνω κούκλα μου, λαλότης. Κάσε γυρί γιατί περιμένουν κι άλλες, ξαναλαλότης. Ριστάξαμε. Τι ώρα είναι? Παμπουίνω να δω τι ώρα είναι. Κάτσε. Ου, μια είναι ακόμα. Λοιπόν. Παιδιά, σας είπα την ιστορία με την κυρία Βουλά, με τους μακαρίτες. Λοιπόν, άκου. Ωε ρε φίλε, ωε ρε φίλε, και αργά ρε φίλε. Άκου να δεις. Που να πάει στην Αθήνα, θα σε πιάμε τηλέφωνο να μας την πεις. Ωε ρε Παμπουίνο, άλλο να την ακούει ζωντανά τώρα. Λοιπόν, ακούστε. Η κυρία Βουλά. Γιατί η μάνα μου θέλεις να παραδεχτείς ότι πιες με άλλη γυναίκα. Δεν πρόκειται να σου κάνω τίποτε. Κορέ μου, μα πέ μου, ήπιες τα χαπιά μου κατά λάθος. Με το ζόρι να με κάνεις να πω ότι πια με άλλη γυναίκα, αφού είναι πια. Κοίταξε να δεις, μάνα μου, εγώ είμαι ανοιχτό πνεύμα. Με το να ζήσει μια φορά στη ζωή του άνθρωπος, μια περιπέτεια, δεν είναι και τόσο φοβερό. Ναι, έτσι πιστεύεις. Βέβαια, μάνα μου, στο κάτω-κάτω μπορεί να θέλει μια επιβεβαίωση του ανδρισμού του. Με μια απιστία δεν σημαίνει ότι δεν αγαπάς τον σύντροφό σου. Α, πολύ προοδευτικές απόψεις έχεις, τότα μου. Συνέχισε. Αφού εγώ απάτησα σε μια φορά, ναι, το είπα το. Δεν πειράζει, αγάπη μου. Εγώ πάντα σου ήμουν πιστός. Καλά. Θα ρωτήσεις με ποιος σε απάτησα. Γιατί? Για να του δώσω συλληπιτήρια. Είσαι αμπέσιος! Μα νομίζεις ότι δεν καταλαβαίνω τα κόλπα σου, α? Το μάχεσαι να με κάνεις να ομολογήσω και μετά να τσιπώσεις πάνω μου και να με φάεις. Μπριτς, θα σου κάνω έτσι χατήρι. Το λοιπόν δεν θα ξαναταράξεις που δίπλα μου. Αγάπη μου, ξέρω το ότι δεν μπορείς να ζήσεις χωρίς εμένα. Θέλω κοντά σου να μείνω. Εγώ προσωπικά δεν θέλω την κυρία Βούλα. Την αγαπώ γιατί η γυναίκα παντρεύτηκε δυο φορές και θάψαν και τους κιό. Εγώ θα ήθελα ας πούμε να παντρευτώ τη Σούλα. Η Σούλα είναι πολλά καλή. Και η Κατερίνα είναι καλή. Αλλά είναι καλή και η Κέλλη. Αλλά στο άλλο νέτο και λίγο πιο μεγάλη μου. Είμαι σε δίλημα. Ποιο όνομα μου τα τρία προτιμάτε εσείς? Δηλαδή... Θα αποχαιρετήσετε! Άντε ρε κουμπά ρε, πιένε ρε Μάικου μου και που να έρθουμε στην Αθήνα, αποχαιρετούμε σε ρε μάνα μου. Είναι έξυπνη ιδέα το τατουάζ μες στο αυτήν του σύλλου, ρε και αποκάσεις. Όχι αγάπη μου, τηλέφωνα στο σύνδεσμο κοινοφύλων, διάσ' τον αριθμό του σύλλου και εκείνοι βρίσκουν τον ιδιοκτήτη. Μαρό, είστε μου μια ιδέα. Α, Παναγιώ, με ελπίζω να μέσα σε ρισβάρελα, να. Γιατί να μην κάνουμε έναν τατουάζ μες στο αυτήν του παπά σου, μάνα μου. Γιώργο! Γιατί είναι το τατουάζ, μάνα μου. Σταμάτα! Για να τον βρίσκομαι, Μαρό. Σταμάτα! Σταμάτα! Να λες έτσι για τον παπά. Έτσι τι κάνει. Μάνα μου, τι κάνει? Πρώτον, εξαφανίζει τις ρητίδες. Δεύτερον, σύσφιξη. Κάνει σύσφιξη. Σφίγγει. Και φέρετε μου προσκόλιο. Πώς κόλιο. Πώς
Προσκόλιο. Εμείς δεν προσκόλιο μπορούμε. Άλλο τι λέτε εσείς στη Λεμεσόγορα. Προσκόλιο μισή. Τώρα παίζει Λευκοσία. Προσκόλιο. Να νομίζω ότι είμαι μασί. Προσκόλιο. Σε φέραμε στη Λευκοσία παίξεις. Και φέρετε μου και έντοιμα. Τρία, δύο, ένα μπαμ. Α, και φέρετε μου προσκόλιο. Παναγιώτη. Παναγιώτη Δήμετρο Μαρούσα. Όχι, ρε, Αβραμίδου καλύτερα. Λάθος, λάθος. Λάθος. Παναγιώτη Δήμετρο Μαρούσα. Το κάρο. Watch me, okay? Next. Go love. Next. Okay. So that's for me now. Γρήγορα γιατί ακόμα λίγο θα χρειαστώ ambulance. Ambulance, που, πίπα, πίπα, του. Πίπα. Κοινό του λάγκου, κοινό του λάγκου. Ένα τώρα το παράω τώρα. Τώρα αρχίζω να φέρω με ρατσιστικά. Λοιπόν, έλα, πάμε. Ο πλήτη Παναγιώτη Δήμητρε. Yes, sir. Recent Federal Trial Rare, Terror Rare, Terror Rare, Wild, Teacher Federal Rare, Wild. Επειδή δεν καταλαβαίνεις αγγλικά, θα σου το πω ελληνικά. Έχει... Να σε παρακαλέσω, μαμά, να μην μου ξανακουβαλήσεις άτομα στο σπίτι και ιδιαιτέρως άτομα που δεν τα ξέρω. Ιδιαιτέρως και ιδιαιτέρως. Ξένο κόσμο. Και ειδικά. Λοιπόν, μαμά, είναι η τελευταία φορά που μου φέρνεις κόσμο στο σπίτι απροειδοποιητά και ιδίως άτομα που δεν τα ξέρω. Ξέρω ποιος εγώ, φίλε, να δεν ξέρω. Πάτε Βάνια, με γελάς ρε Βάνια. Θα σας δείξω τη φωτογραφία της πεθεράς μου. Αυτή είναι η φωτογραφία της πεθεράς μου. Είχε βγει η κοπέλα αυτή που βλέπετε, Μις Λευκοσία το 1950. Βέβαια είναι έναν και 53 η ίδια. Τώρα πως έφτιαγε, ήταν άλλη μόδα εν πάση περιπτώσει. Αυτή η κοπέλα όπως βλέπετε εδώ, ήταν φωτογραφία του 1950. Αυτή η κοπέλα, καταλαβαίνετε τι σας λέω, θα γίνει έτσι. Δηλαδή αυτή. Μα εν τώρα συζητούμε τώρα, πελάρες. Θα σας εξηγήσω ακριβώς τι. Ακούστε πώς αρχίζει το μονόλογο της η Ανδρομάχη. Ο ημέ. Τι σημαίνει ο ημέ, παιδιά, ποιος θα μου πει. Ο ημέ σημαίνει κυρία, ο ημέ. Δηλαδή, ο ημέ. Ο ημέ, Φωτίου, για όσα έμαθες ή καλύτερα για όσα δεν έμαθες. Καλημέρα, αγάπη μου. Είπες μου να σε ξυπνήσω πριν να πάω σχολείο. Μπουκώμα, αν είσαι ζεστό. Συγγνώμη. Μην τεράτιο, προσθέσεις κάποιο αυτήν την φορά να σκάει σκάρβουνο, μπαλέ. Να κάνω φόνο. Είδες ποτέ στο στρουθοκάμιλο, εσύ. Στρουθοκάμιλο, μπαμπό. Όχι, εμά είναι στρουθοκάμιλο. Είδα στρούθο. Θα δεις να έχουν τίποτα καμιά σχέση. Τώρα που το λαλείς, στρουθοκάμιλος. Είναι διασταύρωση στρούθου και καμίλου. Δεν μπορείς να φανταστείς τι μου είπε το γαϊδούρι! Κι ο γαϊδούρι, αγάπη μου. Ο γαμπρός μας ο μεγάλος και ο μικρός. Μιλώ για το μεγάλο το γαϊδούρι, Γιώργο. Όχι, θέλει, μητέρα. Να καλέσεις τους γονείς σου να έρθουν να φάμε μαζί το μεσημέρι. Δεν να περιβάρηση. Περιβάρηση, συμπέθερη. Χαρά μας. Εγώ προσωπικά, αν δεν δω την ώρα που τρώω απέναντι μου το συμπέθερο να ξύ τα αυτιά του σαν τρώει, δεν πάει κάτω το φαΐ. Δεν πάει κάτω. Εσπούδασα φιλόλογος που γνώρισα τον Γόγον. Τάκα μου εσύ. Κι έναν παλάτι χτίσαμε με δάνεια και τόπον. Η ζωή μας σαν το ποτάμι που βουνά παιδιά δε σπερνά. Τα νερά μια νησί καλάβει, μια σηκώνει το κύμα ψηλά. Εγώ θέλω τον πάμπο μου, την αγαπά μου, πά. Σε πάρε του το χώρο και το τσιγύρες και το λάθος. Καλαρά
τα χέρια. Χαλαρά.